Εκεί προσπάθησε να βάλει πόδι η κυβέρνηση. Λοιπόν, τώρα θα σας πω, θα εξομολογηθώ κάτι αφού είπε ο Μαρινάκης για το ΔΟΛ. Θα σας πω κάτι το οποίο το γνώριζα από τότε. Και το λέω για πρώτη φορά. Και αν θέλει ο κύριος Τσίπρας μπορεί να απαντήσει και να το πει. Ο κύριος Μαρινάκης τότε που πήρε το ΔΟΛ πράγματι ήταν μια εποχή που συνομιλούσε με κάποιον την κυβέρνηση. Μου είχε μεταφερθεί τότε ότι ο κύριος Μαρινάκης είχε πει προς τους συνομιλητές του ότι βγάλτε τον Καμένο από την κυβέρνηση από εταίρο και εγώ θα σας τον δώσω το ΔΟΛ. Θα βάλω το ποιο θέλετε. Α, είχε υποθεί κάτι τέτοιο, λέτε. Καταλάβατε. Τον είναι πολύ σοβαρό και που λέτε. Εσάς σας μεταφέρθηκε από τρίτους. Μου τα φέρθηκε από την κυβέρνηση και μάλιστα προς τιμήν του τότε. Από την κυβέρνηση σας μεταφέρθηκε. Ναι. Και προς τιμήν του τότε ο κύριος Τσίπρας του είπε ότι εγώ δεν σπάω το συνασπισμό με τον Καμένο. Στον ίδιο τον Πρωθυπουργό το είχε πει. Όχι. Το είχε πει, σε περιβάλλον να μεταφερθεί προς τον Πρωθυπουργό και η απάντηση έμεση του Πρωθυπουργού ήταν ότι εγώ δεν διαπραγματεύομαι κανένα ΔΟΛ για να σπάσω συνεργασία μου. Δηλαδή να σας διώξω. Δεν θα έπεφτε η κυβέρνηση όμως έτσι. Πώς θα γινόταν. Πιθανώς θα του είχε εξασφαλίσει άλλα. Όπως η κυρία Μπακογιάννη ομολόγησε ότι θα ήθελε τότε να εργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δηλαδή με εγκλήμα. Μιλάμε για την πρώτη φάση προσέξτε, του 2015. Η πρώτη φάση του 2015 ήταν τότε. Ποια ήτανε. Οι πρώτοι μήνες ήταν. Ναι, ναι, οι πρώτοι μήνες. Εδώ λοιπόν τι πώς θα τους να κάνει. Η Μένη Νέα Δημοκρατία με κατηγορούσε γιατί εγώ σταθεροποίησα τη χώρα για 4 χρόνια. Η κυρία Μπακογιάννη λέει ότι θέλει εκείνη να συνεργαστεί. Ο κύριος Μαρινάκης λέει ότι τότε του ζητάγαν το ΔΟΛ, αλλά δεν λέει ότι έλεγε φάτε τον Καμένο από εταίρο για να τον τσακίσω. Για να κάνουν μεγάλο συνασπισμό. Για να κάνουν άλλου είδους μπίζνα στην οποία ήταν και αυτός μέσα. Άρα λοιπόν όταν ανοίγουμε τα χαρτιά, καλό θα ήταν να τα ανοίξουν όλα. Και σας απαντήσει ο κύριος Μαρινάκης. Εντάξει, αυτό που λέτε αυτό είναι πολύ σοβαρό. Είναι υποχρεωμένος και ο ίδιος να απαντήσει αν συνέβη αυτό που βεβαίως, λέτε. Βεβαίως να απαντήσει. Όπως λέμε να απαντήσουν οι άλλοι, βεβαίως, να απαντήσει και αυτό. Να απαντήσει και ο ίδιος. Εσάς σας το μετέφερε ο κύριος Τσίπρας αυτό όλο, κύριε Καμένο. Μου μεταφέρθη από υψηλά κλίμακα της κυβέρνησης. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, να σας απαντήσουν. Πάντως από υπουργούς. Μιλάτε για υπουργούς, για στελέχη. Ας απαντήσουν εκείνοι. Εάν θέλουν να το αποδεχτούν, το παραδεχτούν ή όχι. Εντάξει, είναι σοβαρή καταγγελία αυτή που κάνετε. Πολύ σοβαρή. Βέβαια είναι προς τιμήν του Πρωθυπουργού, αν έγινε έτσι. Το ότι αρνήθηκε να σπάσει τη συνεργασία γιατί του δινόταν ολόκληρο συγκρότημα τότε, έτσι. Ναι, δεν ήταν μόνο αυτό όμως. Αν στη συνέχεια πήγε να γίνει το άλλο deal με το κανάλι, φαίνεται ότι συνεχίστηκε αυτή η ιστορία.